Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλό μήνα κιόλας, γιατί με όλες αυτές τις καθυστερήσεις με το προηγούμενο vlog του Λονδίνου που ήταν να ανέβει πολύ νωρίτερα, αργήσαμε κατά πολύ να τα πούμε, οπότε καλό σας μήνα. Εύχομαι να έχετε έναν πολύ ωραίο Φεβρουάριο. Ελπίζω να είδατε το vlog του Λονδίνου, αν όχι θα σας αφήσω το link από κάτω, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε. Ήταν από τα αγαπημένα μου βιντεάκια που έχω ανεβάσει ποτέ στο κανάλι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σήμερα ένα Q&A, γιατί τέτοια περίοδο συνήθως κάθε χρόνο με πιάνει μία τάση να θέλω να κάνουμε ένα Q&A και να έχουμε μία χαλαρή συζήτηση μεταξύ μας, τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ, και γι' αυτό το λόγο αυτά τα βιντεάκια βγαίνουν πολύ μεγάλα, γιατί είναι μία χαλαρή συζήτηση και όχι ερωτοαπαντήσεις τύπου ναι, όχι, δεν ξέρω. Οπότε προειδοποιώ από τώρα, χωρίς να έχω τελειώσει το βίντεο, ότι αυτό το βίντεο κατά πάσα πιθανότητα θα βγει μεγάλο. Αν δεν σας αρέσουν τέτοια βιντεάκια στα οποία ο άλλος μιλάει πολύ, μάλλον αυτό εδώ το βίντεο δεν είναι για εσάς. Για τους υπόλοιπους λοιπόν, ξεκινάμε το βίντεο με τις ερωτήσεις που μου κάνατε τόσο στο Instagram όσο και στο YouTube και θα τις απαντήσω εδώ πέρα. Κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές τις έχω απαντήσει και σε προηγούμενα Q&A, αλλά θα προσπαθήσω να τις απαντήσω και εδώ πέρα όσο πιο σύντομα μπορώ. Και η πρώτη ερώτηση είναι: πόσο χρονών είμαι? Είμαι 33 χρονών. Στο περσινό Q&A σας είπα ότι είμαι 32. Φέτος είμαι λοιπόν 33 επισήμως. Επόμενη ερώτηση: πώς καταφέρνεις να είσαι παραγωγική όταν δουλεύεις από το σπίτι? Δεν δουλεύω πάντα από το σπίτι. Έχω κι εγώ ένα γραφείο από το οποίο δουλεύω κανονικά. Πάω πολλές φορές την εβδομάδα εκεί πέρα και δουλεύω από εκεί. Απλά όπως σας έχω πει και στο προηγούμενο Q&A, κάποιες φορές την εβδομάδα, εξαρτάται από το τι δουλειά έχω να κάνω, δουλεύω και από το σπίτι. Αυτό φυσικά με βολεύει πάρα πολύ και για την ακρίβεια με βολεύει πολύ περισσότερο να δουλεύω από το σπίτι. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ το να βάζω ακόμα κι εγώ ίδια στον εαυτό μου deadlines, δηλαδή να λέω ότι πρέπει μέχρι την τάδε μέρα να έχεις τελειώσει αυτό. Ακόμα κι αν δεν μου έχει βάλει η εταιρεία deadline, βάζω εγώ στον εαυτό μου. Επίσης με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω to-do lists, δηλαδή λίστες με το τι πρέπει να κάνω μέσα στην ημέρα, έτσι ώστε να κρατάω τον εαυτό μου οργανωμένο. Με βοηθάει πάρα πολύ. Μπορεί να μην προλαβαίνω μέσα σε μια μέρα να κάνω όλα τα πράγματα που βρίσκονται μέσα στη to-do list, αλλά τα βάζω με σειρά προτεραιότητας και πόσο σημαντικό είναι να γίνουν αυτά μέσα σε μια συγκεκριμένη ημέρα, και φροντίζω να σβήνω όσο περισσότερο μπορώ κάθε φορά από τη λίστα μου. Οπότε αυτό με βοηθάει να είμαι πιο παραγωγική. Έχεις σκεφτεί επόμενο προορισμό για κάποιο μελλοντικό ταξίδι? Η αλήθεια είναι ότι έχω σκεφτεί πάρα πολλούς προορισμούς. Γενικότερα μ' αρέσει πάρα πολύ η Ευρώπη. Δεν έχω ταξιδέψει γενικά εκτός Ευρώπης. Εννοείται ότι θέλω να πάω σε ακόμα περισσότερα μέρη στην Ελλάδα. Είμαι πολύ τυχερή γιατί όταν ήμασταν μικροί ταξιδεύαμε πάρα πολύ με τους γονείς μας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οπότε έχω επισκεφτεί πολλά από αυτά, αλλά εννοείται ότι θα ήθελα να επισκεφτώ όλα τα μέρη της Ελλάδας αν γίνεται. Από Ευρώπη λοιπόν θέλω πάρα πολύ να ταξιδέψω στη Βαρκελόνη, στην Ιταλία, χωρίς να λέω συγκεκριμένες πόλεις, γιατί σίγουρα είναι πάρα πολλές οι πόλεις της Ιταλίας τις οποίες θέλω να επισκεφτώ. Θέλω πάρα πολύ να ξαναπάω στο Παρίσι για να πάμε μαζί με τον Τι, γιατί ο Τι δεν έχει πάει και θέλω να τον πάω και να πάμε μαζί, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ωραίος και ρομαντικός προορισμός που πρέπει να πας κάποια στιγμή με το αγόρι σου. Θέλω πολύ να ταξιδέψω στην Κροατία και πάλι να κάνω ένα road trip. Στο Μαυροβούνιο, γιατί όχι. Θα θέλω να πάω στη Βουδαπέστη, στην Πράγα, στο Βουκουρέστι, στην Κρακοβία. Η επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση που μου έγινε περισσότερο από όλες τις άλλες ερωτήσεις σε αυτό εδώ το Q&A. Και είναι αν θα ήθελα να αποκτήσω ένα παιδάκι. Αυτή η ερώτηση διατυπώθηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως σκέφτεσαι να αποκτήσεις ένα παιδάκι στο άμεσο μέλλον? Θες να κάνεις ένα παιδάκι? Θα ήθελες ένα παιδάκι τώρα? Πότε θα κάνεις οικογένεια? Θέλετε παιδάκι? Έχεις στο μυαλό σου να κάνεις οικογένεια? Είναι στα σχέδιά σου ένα μωράκι? Έχεις σκοπό για παιδάκι? Και πάει λέγοντας, γενικότερα καταλαβαίνετε το μοτίβο, υπάρχει πάρα πολλές φορές αυτή η ερώτηση μέσα στις ερωτήσεις μου. Θα ήθελα κάποια στιγμή να αποκτήσω ένα παιδάκι, ναι, αλλά όχι, δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Σας έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο ότι δεν νιώθω έτοιμη να γίνω ακόμα μαμά. Ξέρω ότι ηλικιακά θα περίμενε κάποιος ότι μέχρι τώρα μπορεί και να είχα παιδί ή ότι θα ήθελα να αποκτήσω άμεσα παιδί, αλλά όχι, δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Όπως σας είχα πει και τότε, θέλω όλα να έρθουν σε μία σειρά. Το πρώτο βήμα ήταν η συγκατοίκηση. Το δεύτερο βήμα είναι σίγουρα ο γάμος και το τρίτο βήμα είναι για μένα το παιδί. Θέλω να έρθουν όλα έτσι σε μία σειρά. Είμαι πιο παραδοσιακή σε αυτά τα πράγματα. Οπότε αν όλα έρθουν έτσι όπως τα θέλουμε, πρώτα θα έρθει ο γάμος και μετά ένα παιδάκι.
Ένα ταξίδι που θέλεις οπωσδήποτε να κάνεις. Θέλω οπωσδήποτε κάποια στιγμή να πάω από τη Νέα Υόρκη. Πιστεύω ότι πρέπει να αφιερώσεις βέβαια πάρα πολλές μέρες για να πας ένα τέτοιο ταξίδι και θέλει γενικά, θεωρώ, πάρα πολύ προετοιμασία. Και πιστεύω, χωρίς να το έχω ψάξει βέβαια, ότι και το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι να πας απλά σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Και θέλω να πάω κάποια στιγμή και σε κάποιο έτσι πιο τροπικό προορισμό, όπως ας πούμε στις Μαλδίβες, στο Μπαλί, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Καθαρά για να κάνω διακοπές, όχι απλά για να γυρίσω έτσι όπως κάνω τα ταξίδια που γυρνάω από εδώ και από εκεί και βλέπω πράγματα. Όχι ότι δεν θα ήθελα να δω, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μέρος το οποίο πας εκεί πέρα για να ξεκουραστείς πιο πολύ. Φυσικά το κόστος είναι πολύ μεγάλο και πάλι. Οπότε θα το δούμε αυτό. Αγαπημένη μου σειρά λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω ανάμεσα σε όλες τις σειρές που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές τις σειρές που έχω δει. Σίγουρα λοιπόν δεν μπορώ να περιοριστώ μόνο στη μία. Θα πω από παλιά και αγαπημένα τις Μάγισσες και το Gossip Girl. Θα πω το Prison Break που σε κρατούσε σε πάρα πολύ αγωνία και ήταν πολύ ωραία σειρά. Gilmore Girls, Person of Interest, Elementary, είναι τόσες πολλές, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω μόνο μία. Ποιο είναι το χειρότερο σχόλιο που έκανες ποτέ? Υποθέτω εννοείς στο YouTube. Η αλήθεια είναι ότι είμαι κατά των αρνητικών σχολείων προσωπικά. Γενικά, αν κάτι δεν μου αρέσει, απλά φεύγω και δεν ξαναπαρακολουθώ το συγκεκριμένο κανάλι ή τη συγκεκριμένη θεματολογία βίντεο ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Δεν θα κάτσω να χάσω το χρόνο μου και να αφήσω ένα κακό σχόλιο. Δεν βρίσκω το νόημα σε όλο αυτό. Τι έχεις σπουδάσει, είναι η δουλειά που κάνεις τώρα πάνω στις σπουδές σου? Έχω σπουδάσει, όπως σας έχω ξαναπεί, marketing και διαφήμιση. Μου άρεσε πάρα πολύ η σχολή μου και το θέμα της. Θα ήθελα στο μέλλον να ασχοληθώ εν μέρη με το επάγγελμα το οποίο σπούδασα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μου αυτό που κάνω δεν έχει να κάνει με τη σχολή μου. Καμία σχέση θα έλεγα. Πώς είναι να βλέπεις ακριβώς τι έκανες 1-2-3 χρόνια πριν μέσα από τα vlog που κάνεις? Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γενικότερα τα vlog που κάνω είναι κάτι σαν online ημερολόγιο για εμένα πρώτα, για να τα θυμάμαι εγώ και φυσικά για να τα μοιραστώ και μαζί σας. Οπότε είναι σαν να κρατάω ένα ημερολόγιο διαφορετικής μορφής που δεν είναι γραπτό και μπορώ τα επόμενα χρόνια να ανατρέξω σε αυτό και να δω τι έκανα εκείνη την περίοδο της ζωής μου, πώς ήμουνα, πώς έμοιαζα, τι φορούσα, τι έτρωγα, δηλαδή τα πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ να ανατρέχω σε παλιότερα vlogs. Μπορεί να είναι πράγματα της καθημερινότητας, αλλά είναι αναμνήσεις. Είναι αναμνήσεις που θα θυμάμαι για μια ζωή, γιατί ακριβώς τα κράτησα σε βίντεο. Και μου αρέσει αυτό. Ποιο είναι το επόμενο ταξίδι που θες να κάνεις εντός και εκτός χώρας? Σας είπα ποια ταξίδια θέλω να κάνω γενικότερα. Εκτός χώρας όμως προτεραιότητα για μένα είναι η Βαρκελόνη. Θα ήθελα πολύ να πάω στη Βαρκελόνη. Τώρα εντός χώρας θα πω ότι θα ήθελα να ξαναπάω στην Αθήνα, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να πάω και έχω πολλούς φίλους και γνωστούς κάτω. Οπότε σίγουρα θα ήθελα να ξαναπάω, γιατί έχουν περάσει τουλάχιστον 2 χρόνια. Πώς είναι να είσαι τόσο καιρό με έναν άνθρωπο? Πες μας τη συνταγή της επιτυχίας. Είναι ωραίο συνέστημα να ξέρεις ότι έχεις βρει τον άνθρωπό σου και ότι περνάς καλά μέσα στη σχέση σου. Όσον αφορά τη συνταγή της επιτυχίας, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συνταγή επιτυχίας. Για μένα νομίζω παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ο παράγοντας τύχη, σίγουρα, γιατί μπορεί να είσαι τυχερή και να γνωρίσεις τον άνθρωπό σου πολύ νωρίς στη ζωή σου, αλλά μπορεί να είσαι και λίγο πιο άτυχη και να τον γνωρίσεις μετέπειτα στη ζωή σου. Το ότι δεν τον έχεις γνωρίσει, ας πούμε, μέχρι τώρα, δεν σημαίνει κάτι, απλά δεν έτυχε ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Όσον αφορά το πώς να κρατήσεις, ας πούμε, μια μακροχρόνια σχέση, και πάλι έχει να κάνει με το κατά πόσο ταιριάζεις με τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Αν δεν ταιριάζεις, θα είναι πιο δύσκολο. Αν ταιριάζεις και τα βρίσκετε, είναι πανεύκολο. Θέλει απλά να υπάρχει αγάπη και να μην χωράνε εγωισμοί στη σχέση σας. Όταν μπαίνει ο εγωισμός πάνω από την αγάπη και την ίδια τη σχέση, τότε πολύ εύκολο μπορεί η σχέση αυτή να χαλάσει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Νομίζω δύο είναι τα αγαπημένα μου φαγητά. Το ένα είναι μακαρόνια με κυμά. Γενικότερα τα μακαρόνια μου αρέσουν πάρα πολύ σε φαγητό. Και το δεύτερο είναι σνίτσελ. Συνήθως σνίτσελ με πουρέ, αλλά μου αρέσει και σνίτσελ με βραστό καλαμπόκι. Δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει πολύ αυτός ο συνδυασμός. Ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος? Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι ένας φόβος που έχουμε όλοι μας, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό, και είναι να χάσω τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Σου αρέσει η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου? Τι γιορτάζετε με τον τι? Και μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ το εμπορικό κομμάτι της γιορτής, ούτε πιστεύω ότι τον έρωτα, την αγάπη πρέπει να τη γιορτάζουμε μόνο μία φορά το χρόνο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να γιορτάζουμε καθημερινά την αγάπη μας και τον έρωτά μας.
αλλά ποτέ δεν έχω πει όχι σε μία έξτρα γιορτή. Μου αρέσει να γιορτάζω με κάθε ευκαιρία, οπότε γιατί όχι, γιορτάζουμε και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μας αρέσει να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο συνήθως τη μέρα εκείνη και μας αρέσει πάρα πολύ να αγοράζουμε και τις τουρτίτσες που βγαίνουν τη μέρα εκείνη και ξέρετε πόσο πολύ τις αγαπάμε. Πώς γνωρίστηκες με τον σύντροφό σου? Σκέφτεσαι να κάνεις παιδί? Λοιπόν, το δεύτερο σκέλος σας το απάντησα ήδη. Πώς γνωρίστηκα με τον σύντροφό μου? Ήμασταν συμφοιτητές στη σχολή. Επίσημα γνωριστήκαμε κάπου στο δεύτερο έτος. Ήμασταν φίλοι αρχικά και μετά υπήρξε φλερτ, το οποίο εξελίχθηκε σε σχέση. Οπότε κατάφερα να τον γνωρίσω πολύ καλά σαν φίλο και μετά έγινε ο σύντροφός μου. Μετά από πόσο καιρό συγκατοίκησης θα θέλατε να πάτε ένα βήμα παρακάτω, γάμος κλπ, φαντάζομαι, γιατί κάπου εδώ κόβεται το μήνυμα. Δεν έχουμε θέσει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο μέσα στον οποίο θα περάσουμε στο επόμενο βήμα, αλλά σίγουρα δεν εξαρτάται από μένα μόνο. Τι άλλα σχέδια έχεις για το μέλλον? Σίγουρα θέλω κάποια στιγμή στο μέλλον να βρω κάποια άλλη δουλειά. Όχι ότι δεν με καλύπτει η δουλειά που κάνω αυτή την περίοδο, μου αρέσει. Είναι κάπως part-time δουλειά, οπότε αυτό με βοηθάει να μπορώ να έχω και περιεχόμενο για το κανάλι και να έχω το χρόνο να τα κάνω και τα δύο. Θα ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά για αυτή την περίοδο της ζωής μου είμαι ok. Κάνεις διατροφή? Λοιπόν, ξεκινήσαμε διατροφή πριν φύγουμε για την Αγγλία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά γυρνώντας από την Αγγλία, είχαμε φύγει λιγάκι από το mood, κάπου το χάσαμε. Οπότε θα πω και ναι και όχι, γιατί κάποιες μέρες κάνουμε διατροφή, κάποιες άλλες μέρες δεν κάνουμε διατροφή. Θέλω όμως να το ξαναπιάσω από την αρχή πιο δυναμικά και να επιστρέψω στο πρόγραμμα που είχαμε βάλει πριν από την Αγγλία. Πώς συμφιλειωνόμαστε με το σώμα μας, το βάρος μας κλπ. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι απλά έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και είναι ok με το σώμα τους. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, δηλαδή σε ό,τι κιλά και αν είναι, είτε το σώμα τους είναι πολύ αδύνατο, είτε το σώμα τους είναι με περισσότερα κιλά, είναι συμφιλειωμένοι με αυτό. Οπότε έχει να κάνει, θεωρώ, καθαρά με την αυτοπεποίθηση. Αν εσύ δεν νιώθεις καλά με το σώμα σου, ό,τι και να σου πω εγώ, αν σου πω ότι εμένα μου φαίνεσαι πάρα πολύ εντάξει και δεν χρειάζεται να χάσεις κιλά ή να βάλεις κιλά, αν εσύ δεν νιώθεις καλά με το σώμα σου, αργά ή γρήγορα θα θελήσεις να το αλλάξεις. Οπότε το θέμα είναι να νιώθεις εσύ καλά με το σώμα σου και με τα κιλά σου, όποια και αν είναι αυτά. Θαρά θέμα με αυτοπεποίθησης, θεωρώ. Σκέφτεστε καθόλου το γάμο? Ναι, όπως σας έχω πει, σκεφτόμαστε το γάμο, αλλά όσον αφορά το πότε θα γίνει κλπ, θα γίνει όταν θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόταση. Και δεν το λέω αυτό, παιδιά, για να δώσω κάποιο hint στο αγόρι μου ή οτιδήποτε και να του πω πότε θα κάνεις την πρόταση. Καμία σχέση. Δεν είμαι καθόλου από αυτά τα άτομα που θα πιέσουν τον άλλο για να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Όταν είναι να έρθει, θα έρθει. Όταν το νιώσουμε και οι δύο και το νιώσουμε έτοιμοι και οι δύο για αυτό το βήμα. Α, πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Ποια συνήθεια του τι σε εκνευρίζει ακόμα και μετά από τόσα χρόνια? Θα το απαντήσω αυτό. Το ξέρει και ο ίδιος ότι με εκνευρίζει πάρα πολύ ακόμα και μετά από τόσα χρόνια η αργοπορία του. Μπορεί να λέμε ότι θα φύγουμε για παράδειγμα από το σπίτι στις 6.30 ώρα και πρέπει 6.30 ώρα να είναι έτοιμος και αυτός και εγώ και πάντα θα αργήσουμε. Και 99% φορές θα αργήσουμε εξαιτίας του. Δεν λέω κι εγώ αργώ κάποια φορά, αλλά 9 στις 10 φορές ότι θα είναι αυτός που θα αργοπορήσει, που θα καθυστερήσει. Μπορεί να έχουμε πει 6.30 ώρα θα φύγουμε και να μπει 6 και 20 να κάνει μπάνιο, να ξυριστεί και να φτάσουμε 7 η ώρα και να μην έχει ετοιμαστεί και να μην έχει ντυθεί. Γενικά είναι πολύ τη τελευταία στιγμή. Αφήνει πολλά πράγματα τελευταία στιγμή, ενώ θα μπορούσε να τα κάνει από πιο νωρίς ή από το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν το κάνει και αυτό με νευριάζει πάρα πολύ. Πότε θα πω η αργοπορία του? Επόμενη ερώτηση, συγχωρείς την απιστία? Εδώ θα πω κατηγορηματικά όχι. Ξέρω πολλοί λένε ποτέ μιλες ποτέ και στις περισσότερες περιπτώσεις θα πω και εγώ ποτέ μιλες ποτέ, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορώ να συγχωρήσω ποτέ την απιστία. Και ακόμα και αν πω στον άλλον ότι ναι, σε συγχωρώ, σε δέχομαι πίσω και μπλα μπλα μπλα, πιστεύω ότι κατά βάθος δεν πρόκειται ποτέ να το συγχωρήσω. Πιστεύω ότι θα αλλάξει τελείως η μεταξύ μας σχέση και ότι ποτέ δεν πρόκειται να τον εμπιστευτώ με τον ίδιο τρόπο που τον εμπιστευόμουν προηγουμένως. Και αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε στον ίδιο δρόμο. Δηλαδή θα χωρίσουμε. Οπότε καλύτερα να χωρίσουμε από την αρχή και να αποφύγουμε όλο αυτό το δράμα, παρά να πω ναι, σε συγχωρώ, σε δέχομαι πίσω, ενώ πραγματικά μέσα μου ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Πιστεύεις πως υπάρχει το πάθος της σχέσης σου με τον τι μετά από τόσα χρόνια? Εννοώ. Φυσικά και υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει? Και πάθος υπάρχει και αγάπη υπάρχει και πολλά άλλα συναισθήματα τα οποία σου βγαίνουν στην πορεία της σχέσης, της μακροχρόνιας σχέσης, τα οποία μπορεί στα πρώτα χρόνια μιας σχέσης να μην τα είχες. Βαρέθηκες στη σχέση σου? Το έχεις νιώσει αυτό ποτέ? Ξεκάθαρα όχι. Δεν έχω βαρεθεί στη σχέση μου, γιατί αν βαριόμουν δεν θα ήμουν ακόμα σε αυτή τη σχέση, θα είχα φύγει και θα είχα πάει κάπου αλλού που δεν θα βαριόμουν.
Είμαι πάρα πολύ καλά μέσα στη σχέση μου, γι' αυτό είναι τόσο μακροχρόνια και γι' αυτό συνεχίζω να είμαι με τον σύντροφό μου. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Ήθελα ιδανικά να έχω φτιάξει την δική μου δουλειά πάνω σε αυτό που αγαπάω, δεν θα πω τι είναι, και σε 5 χρόνια θεωρώ ότι θα έχω παντρευτεί και πιθανό να έχω και κάποιο παιδί. Από ποια ηλικία άρχισες να μαγειρεύεις? Θέλουμε πολλά βίντεο με μαγειρική, είναι τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα βίντεο μαγειρικής και η μαγειρική γενικότερα. Τώρα, από ποια ηλικία ξεκίνησα δεν θυμάμαι. Σίγουρα βοηθούσα τη μαμά μου σε κάποιες συνταγές. Σίγουρα θυμάμαι ότι έφτιαχνα είτε κάποια έτοιμα γεύματα τύπου μακαρόνια που ερχόταν σε κουτί και τέτοια από μικρή ηλικία με τον αδερφό μου μαζί. Θυμάμαι ότι είχαμε πειραματιστεί και είχαμε προσπαθήσει να φτιάξουμε κάποια ντόνατς, κάποια μπισκότα. Δεν είχαν βγει όλα επιτυχημένα, αλλά τέλος πάντων το προσπαθούσαμε. Οπότε από σχετικά μικρή ηλικία, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό. Επισήμως όμως να μαγειρεύω μόνη μου καθημερινά κλπ. Από τότε που μπήκα σε αυτό το σπίτι, οπότε από τα 32. Στο σπίτι μου το πατρικό, πολύ πολύ σπάνια μαγείρευα εγώ. Μερικές φορές για να βοηθήσω τη μαμά μου, αλλά σε καθημερινή βάση μαγείρευε εκείνη. Έχεις μετανιώσει για πράγματα που έχεις κάνει ή για πράγματα που δεν έχεις κάνει? Δεν έχω μετανιώσει ακριβώς. Θα ήθελα απλά να έχω κάνει περισσότερα ταξίδια μέχρι αυτήν εδώ την ηλικία. Για κάτι που έχω κάνει, όχι, δεν έχω μετανιώσει. Σκέφτομαι πάρα πολύ κάθε απόφασή μου πριν την κάνω και βεβαιώνομαι πρώτα ότι η απόφαση αυτή είναι και η σωστή, για να μην το μετανιώσω αργότερα. Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια? Τι φαντάζομαι? Όπως και σε 5 χρόνια, δηλαδή με τη δουλειά των ονείρων μου και με οικογένεια και παιδιά. Αγαπημένη ταινία. Δεν είμαι πάρα πολύ των ταινιών και γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω τόσες πολλές ταινίες. Βλέπω κυρίως σειρές, όπως ξέρετε. Από αυτές που θυμάμαι αυτή τη στιγμή, θα σας πω ότι μου άρεσε το Hitch, το Click, όλα τα Harry Potter εννοείται, το Catch Me If You Can που είναι πολύ παλιά ταινία, με τον Leonardo DiCaprio αν θυμάμαι καλά, ο Ναυαγός, πάρα πολύ ωραία ταινία, και πώς λεγόταν η άλλη ταινία του Tom Hanks που είχε μείνει στο αεροδρόμιο και δεν μπορούσε να φύγει, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή. Πειρατές Καραϊβικής, Lord of the Rings, όλα αυτά τα έχω δει, μου αρέσουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλες ταινίες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πόσα παιδιά θα ήθελα? Ιδανικά θα ήθελα 2, αλλά και με ένα θα ήμουν ok. Έχω 2 ερωτήσεις σχετικές με το σπίτι. Σκέφτεστε να πάτε αργότερα σε κάποιο μεγαλύτερο σπίτι? Είστε ευχαριστημένοι με το σπίτι ή σκέφτεστε να αλλάξετε? Και ναι και όχι, είμαστε ευχαριστημένοι, μας αρέσει πάρα πολύ το σπίτι, δηλαδή από άποψη διακόσμησης μας βόλεψε πάρα πολύ που ήταν ήδη επιπλωμένο, αλλά είναι λίγο μικρότερο από ό,τι θα το θέλαμε. Όχι ότι είναι μικρό, δεν είναι. Θα θέλαμε ιδανικά λίγο περισσότερο χώρο στην κουζίνα και θα θέλαμε ιδανικά και μία αποθήκη. Αν τα είχαμε αυτά τα 2, θα ήμασταν τέλεια. Τώρα, αν σκεφτόμαστε αργότερα να μετακομίσουμε σε κάποιο σπίτι στο μέλλον, σε κάποιο άλλο σπίτι, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχει αυτή η σκέψη. Είχες άγχος για το πώς θα είναι η συγκατοίκηση με τον τι? Όχι, δεν είχα άγχος για την συγκατοίκηση την ίδια. Είχα άγχος για το γεγονός ότι θα πρέπει να τα κάνω πλέον όλα σχεδόν μόνη μου σε καθημερινή βάση. Τι εννοώ? Θα έπρεπε να μαγειρεύω καθημερινά μόνη μου, εκεί που μου μαγείρευε καθημερινά η μητέρα μου. Θα έπρεπε να κάνω τις δουλειές του σπιτιού και πάλι εν μέρη μόνη μου, δηλαδή, okay, με βοηθάει και ότι, αλλά πιστεύω ότι κάνω λίγο περισσότερες δουλειές από αυτόν στο σπίτι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Κάνω πολλά πράγματα καθημερινά που μπορεί να μην φαίνονται ούτε καν στον ίδιο τον τι, αλλά είναι μικροδουλειές οι οποίες θα τις κάνω από την ώρα που θα σηκωθώ μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ και πρέπει να γίνονται σε καθημερινή βάση. Αυτά με αγχώνανε πιο πολύ, δηλαδή, ότι θα πρέπει να αναλάβω εγώ να γίνω ξαφνικά ενήλικας επιτέλους. Αυτό. Και φυσικά και τους λογαριασμούς. Ποιο είναι το πιο σημαντικό αντικείμενο που κατέχεις και γιατί? Θα έλεγα ότι οι φωτογραφίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμένα, γιατί είναι όλες μου οι αναμνήσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω φωτογραφίες από τα παιδικά μου χρόνια, από τα ταξίδια που κάναμε οικογενειακά, όλες αυτές τις παιδικές αναμνήσεις που μπορεί να μην τις θυμόμουν αν δεν υπήρχαν αυτές οι φωτογραφίες. Οπότε θα πω τα άλμπουμ αυτά. Τώρα, κάποιο άλλο αντικείμενο, όχι, γιατί τελικά αγαθά δεν με απασχολούν τόσο πολύ. Στεναχωρηθώ να τα χάσω, αλλά μέχρι εκεί. Πότε ένιωσες πραγματικά περήφανη για τον εαυτό σου? Θα πω ένιωσα πραγματικά περήφανη όταν είδα ότι μπορώ να τα καταφέρω και μόνη μου, ότι μπορώ να ζήσω και να βιοποριστώ μόνη μου, με τον σύντροφό μου φυσικά, δεν έχω μείνει ποτέ μόνη μου, αλλά τέλος πάντων ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και τα καταφέραμε, γιατί δεν ήμασταν σίγουροι κι εμείς από την αρχή, είπαμε θα το προσπαθήσουμε και αν τα καταφέρουμε, δεν τα καταφέραμε. Αν πετύχει, πέτυχε.
Και πέτυχε. Είμαστε εδώ πέρα 1,5 χρόνο, πάμε στα 2 χρόνια, οπότε είμαι πραγματικά περήφανη που καταφέρνουμε να συντηρούμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε παράλληλα και κάποια ταξίδια, οπότε θα πω αυτό. Η τελευταία φορά που έχεις κλάψει και γιατί? Γενικά δεν είμαι άτομο που κλαίω πάρα πολύ συχνά, συνήθως θα κλάψω μόνο όταν θυμηθώ κάτι το οποίο θα μου φέρει άσχημες αναμνήσεις, θα θυμηθώ κάποιο πρόσωπο που έχω χάσει και δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή μου, κάτι τέτοιο. Ή θα κλάψω από τα νεύρα μου. Αυτό σημαίνει ακόμα πιο σπάνια. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που έκλαψα ήταν όταν σκέφτηκα τη γιαγιά μου. Γιατί έχουν περάσει 2 χρόνια που τη χάσαμε και ακόμα μου λείπει. Η μεγαλύτερη θυσία που θα μπορούσες να κάνεις για τον σύντροφό σου ήταν να μετακομίσω στο εξωτερικό. Δεν είμαι γενικότερα πολύ φαν της ιδέας του να μετακομίσω στο εξωτερικό, αλλά αν ο σύντροφός μου ήθελε να μετακομίσει για λόγους εργασίας κυρίως, γιατί ούτε και αυτός θέλει για άλλους λόγους να μετακομίσει. Ναι, μεν δεν θα ήθελα και τόσο, αλλά θα το έκανα γιατί θα ήθελα να είμαι μαζί του. Σίγουρα θα μπορούσα να κάνω και πολλά περισσότερα πράγματα. Ακούγεται λίγο χαζό αυτό που είπα. Αλλά εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για σοβαρά θέματα υγείας και τέτοια. Έχεις σκεφτεί τι άλλο επάγγελμα θα μπορούσες να κάνεις εκτός YouTube? Ναι, το έχω σκεφτεί. Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω. Δεν έχω μπει ακόμα σε αυτό το κλάδο, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να μπω. Αν τα καταφέρω, θα σας το πω. Αν δεν τα καταφέρω, δεν θα σας το πω. Πώς προγραμματίζεις το χρόνο σου? Τα καταφέρνεις πάντα? Όχι, δεν τα καταφέρνω πάντα. Όπως είπα, έχω μία λίστα με δουλειές. Είτε αυτή η λίστα είναι στο μυαλό μου, είτε τη γράφω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω to-do λίστες. Όπως είπα, κάποιες μέρες τα καταφέρνω να την ολοκληρώσω, κάποιες μέρες όχι. Κάποιες μέρες είμαι full παραγωγική, κάποιες άλλες μέρες είμαι το ακριβώς αντίθετο. Τα αφήνω πίσω μου όμως, προσπαθώ να βγάζω την περισσότερη δουλειά τις μέρες που είμαι πιο παραγωγική. Και δεν στεναχωριέμαι. Πιστεύεις πλέον, λόγω του ότι υπάρχουν αρκετές YouTuber bloggers στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος αν του αρέσει με αυτές τις συνθήκες και να αποκτήσει κοινό? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές bloggers και YouTubers αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και γενικότερα και στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε να σε αποτρέπει από το να ξεκινήσεις κάτι. Αν πιστεύεις ότι κάτι σου αρέσει και θα ήθελες να το δοκιμάσεις, εγώ λέω να το κάνεις. Και από εκεί και πέρα, το αν θα αποκτήσεις κοινό ή όχι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι και θέμα τύχης το αν θα αποκτήσεις κοινό και πόσο κοινό θα αποκτήσεις. Κακά τα ψέματα, αν δεν είσαι και λίγο τυχερός, ώστε να προωθηθείς, ώστε να βγεις σε προτινόμενα βίντεο από δίπλα, ώστε να κάνεις κάποιο βίντεο, ας πούμε, το οποίο θα γίνει πλέον λόγος viral και θα σε μάθει ο κόσμος από αυτό, είναι λιγάκι δύσκολο. Εξαρτάται βέβαια και με τι θέματα ασχολείσαι. Θα μπορούσες να ζήσεις μόνιμα στο Λονδίνο? Αυτό ήταν κάτω από το βίντεο του Λονδίνου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω μόνιμα στο Λονδίνο. Αν χρειαζόταν να μετακομίσω στο Λονδίνο, εννοείται ότι θα το έκανα. Αλλά θεωρώ ότι έχω πάει σε άλλες χώρες που μπορούσα να μείνω πολύ πιο εύκολα και άνετα σε σχέση με το Λονδίνο. Δηλαδή, σίγουρα θα προτιμούσα να μείνω στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ ή σε κάποια άλλη πόλη της. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν χώρα και θα μπορούσα ίσως να μείνω εκεί πέρα. Ακόμα και η Βιέννη μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα μπορούσα να ζήσω εκεί πέρα. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να κάνω εντατικά μαθήματα, να ξαναθυμηθώ τα γερμανικά που έχω ξεχάσει και να τα βελτιώσω κιόλας, γιατί δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Το καλό με το Λονδίνο είναι ότι βοηθάει η γλώσσα, γιατί όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε αγγλικά, οπότε έχεις αυτό εδώ πέρα το βοήθημα, ότι ξέρεις τη γλώσσα και άρα μπορείς πολύ πιο εύκολα να τα βγάλεις πέρα. Αλλά δεν, κάτι δεν μ' αρέσει στο Λονδίνο. Δεν μ' αρέσει αρκετά ώστε να πήγαινα να μείνω εκεί πέρα. Εκτός κι αν ήταν ανάγκη. Σκέψεις για το πώς εξελίχθηκε το YouTube ως προς το περιεχόμενο και το μέλλον του? Εμένα μου αρέσει η εξέλιξη του YouTube. Κάποιοι λένε ότι παλιά ήταν πιο αγνό, πιο απλό. Ναι, ήτανε, αλλά παράλληλα και η ποιότητα των βίντεο που υπήρχαν και του περιεχομένου που ανέβαινε δεν ήταν τόσο καλή. Μου αρέσει που έχουν φτιάξει τα βίντεο και έχουν γίνει πιο ποιοτικά από άποψη εικόνας και ήχου. Μου αρέσει ότι το editing έχει γίνει κατά πολύ καλύτερο και ότι υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν κάνει και κάνουν φοβερή δουλειά YouTube και στο ελληνικό και στο ξένο. Δεν μου αρέσει από ένα σημείο και μετά η υπερβολική διαφήμιση που γίνεται μέσω των καναλιών και των βίντεο που ανεβαίνουν σε αυτά. Μπορεί να γίνει διαφήμιση, αλλά να γίνει με ωραίο τρόπο και χωρίς να γίνεται υπερβολική και ενοχλητική κάποιες φορές. Αυτά είναι τα κομμάτια που δεν μου αρέσουν, αλλά θεωρώ ότι έχει υπάρξει εξέλιξη και για μένα αυτή είναι καλή. Τι επιθυμείς για εσένα? Ποιο από τα προτερήματά σου θεωρείς το βασικότερο? Περισσότερα ταξίδια και περισσότερα χρήματα για να μπορέσω να κάνω τα ταξίδια αυτά.
Αυτό επιθυμώ για εμένα. Είμαι πολύ οργανωτική και πάρα πολύ συνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις μου και τη δουλειά μου. Τώρα, όσον αφορά την προσωπική μου ζωή και εμένα σαν χαρακτήρα, μπορώ να κάνω τα πάντα για τους φίλους μου, για τους πραγματικούς μου φίλους, όχι για αυτούς που με θυμούνται μόνο όταν θέλουν κάτι από εμένα. Πραγματικά, για τους ανθρώπους που τιμάω και ξέρω ότι με εκτιμάνε και αυτοί, μπορώ να κάνω τα πάντα. Πάντα. Πάντα θα βρω χρόνο για τους φίλους μου, πάντα. Μπορεί το πρόγραμμα μου να είναι πάρα πολύ γεμάτο, μπορεί να μην προλαβαίνω να κάνω τίποτα για εμένα. Θα θυσιάσω ώρες από τον ύπνο μου προκειμένου να τους δω, να τους βοηθήσω να κάνω κάτι για αυτούς. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό προτέρημα σε έναν άνθρωπο. Είσαι με κάποια ομάδα στο ποδόσφαιρο? Όχι, δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ούτε αθλητικά γενικότερα. Αν είχα να διαλέξω κάποια ομάδα όμως, θα διάλεγα τον ΠΑΟΚ, γιατί και ο αδερφός μου και το αγόρι μου βασικά είναι ΠΑΟΚ, οπότε αν μου έλεγες επιλέξω μια ομάδα θα σου έλεγα αυτή, για κανέναν άλλο λόγο πέρα από αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι στη ζωή μου. Ποιος είναι ο καλύτερος φωτογράφος, ότι ή η καλή σου φίλη Κλεονίκη? Κλεονίκη, μου βάζεις δύσκολα, δεν μπορώ να πω, γιατί μετά ο μοναδικός φωτογράφος που μου είχε απομείνει θα παραιτηθεί από τη δουλειά του, από τα χρέη του ως φωτογράφος. Μετά δεν θα έχω κανένα να με βγάζει φωτογραφίες και δεν το θέλουμε αυτό. Και η τελευταία ερώτηση του σημερινού βίντεο είναι: αν έχουμε σκεφτεί να αραβωνιαστούμε σύντομα? Πρώτο σκέλος της ερώτησης: όχι, δεν έχουμε σκεφτεί να αραβωνιαστούμε και δεν θα αραβωνιαστούμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι από τη στιγμή που συζούμε είναι σαν να είμαστε αραβωνιασμένοι ήδη. Οπότε δεν θα μπω σε έξοδα και διαδικασίες για να κάνω κάτι πιο επίσημο που θα ονομάζεται αραβώνας. Όταν αποφασίσουμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα παντρευτούμε κατευθείαν. Θα αρχίσουμε δηλαδή να προγραμματίζουμε κατευθείαν το γάμο μας. Δεν θα υπάρξει επίσημος αραβώνας. Θεωρώ ότι είμαστε ήδη αραβωνιασμένοι. Τα έξοδα που έχετε για το σπίτι, δηλαδή για συγκατοίκηση, κάποιος πόσα χρήματα το μήνα να υπολογίζει, αυτό εξαρτάται από το πόσα είναι τα πάγια έξοδά σας. Θέλει να υπολογίσεις πόσο θα είναι το ενοικιό σας, εξαρτάται από το πόσο θα είναι το ενοικιό σας. Μπορεί να είναι 300 ευρώ, μπορεί να είναι και 600 ευρώ. Εξαρτάται τι σπίτι θα διαλέξετε και πού θα διαλέξετε να μείνετε. Σίγουρα πρέπει να υπολογίσετε χρήματα λοιπόν για ενοίκιο, για κοινόχρηστα, αν υπάρχουν κοινόχρηστα στην πολυκατοικία, για το νερό, για το ρεύμα, για το τηλέφωνο / ίντερνετ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αν έχετε αυτοκίνητο, θα πρέπει να σκεφτείς τα έξοδα του αυτοκινήτου. Πάρκινγκ, αν θα χρειαστείτε για το αυτοκίνητό σας, είναι ένα έξτρα έξοδο. Πόσα περίπου χρήματα σκοπεύετε να διαθέσετε την εβδομάδα για το σούπερ μάρκετ, γενικότερα για το φαγητό σας, για το ρουχισμό σας κλπ. Εξαρτάται πραγματικά. Πρέπει να κάτσεις και να βάλεις κάτω ποια θα είναι τα πάγια έξοδά σας, μέχρι πόσα λεφτά μπορείτε να διαθέσετε για το σπίτι σας, ώστε να βγαίνετε οικονομικά και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας κάθε μήνα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια σταθερή απάντηση, γιατί πραγματικά εξαρτάται από το τι επιλογές θα κάνετε όσον αφορά το σπίτι, από το δικό σας budget, δηλαδή το πόσο μπορείτε να διαθέσετε. Επειδή λοιπόν μίλησα πάρα πολύ και μου τελείωσε ήδη μία κάρτα, συνειδητοποιώ ότι μιλάω μία ώρα, οπότε αυτό το βίντεο σίγουρα θα έχει βγει τεράστιο, γιατί τελικά οι ερωτήσεις σας ήταν πολύ περισσότερες από ό,τι περίμενα. Θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μία φορά που μπήκατε στον κόπο και μου αφήσατε τις ερωτήσεις σας. Αν δεν είδατε την ερώτησή σας σε αυτό το βίντεο, ίσως την έχω απαντήσει σε προηγούμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ακόμη μια φορά που ήσασταν εδώ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο vlog και την επόμενη Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι διαφορετικού περιεχομένου. Αν έχετε καμία ιδέα για το τι θα θέλατε να είναι αυτό το κυριακάτικο βιντεάκι, γιατί τώρα τελευταία λιγάκι έχω ψιλοστερέψει από ιδέες, δεν έχω έτσι γενικότερη έμπνευση όσον αφορά τα κυριακάτικα βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να την ακούσω. Αν είναι εφικτό, θα την πραγματοποιήσω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!